τις γραφειοκρατικές συμπληγάδες της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου και της Κτηματικής Υπηρεσίας επικαλείται ο Δήμος του Σκιάθου για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραλίας των Κουκουναριών. Σε έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας στις 9 Απριλίου επισημαίνεται προς τον Δήμο Σκιάθου. Κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Αιγιαλού της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, ενημερωθήκαμε ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τα τουριστικά δημόσια κίνητα δεν θα διενεργηθούν από τις κτηματικές υπηρεσίες. Επομένως, για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε όπως επευθυνθείτε στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ. Από 8 Τετάρτου, αν θυμάμαι, έχει πήγει ένα email από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών προς την κτηματική υπηρεσία, η οποία έχει απαντήσει 9 Τετάρτου, όπως είπατε εσείς, ότι πρέπει να απευθυνθούμε, δεν ανήκει σε αυτούς η διαδικασία και πρέπει να απευθυνθούν στην ΕΤΑΔ. Το απορίας στάξιο είναι ότι το επόμενο email προς την ΕΤΑΔ έχει φύγει εχθές, 13/5. Ένα μήνα κάναμε τι? Στις 13 Μαΐου, δηλαδή μόλις χθες, ο Δήμος Σκιάθου απέστειλε έγγραφο προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, ζητώντας να προβεί στη διενέργεια της δημοπρασίας επικαλούμενος τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Βάσει των ανωτέρων διατάξεων και λόγω αρμοδιότητας, παρακαλούμε όπως προβείται άμεσα στη διενέργεια δημοπρασίας στην παραλία Κουκουναριές του Δήμου Σκιάθου. Να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μια εμβληματική παραλία με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και η οποία ήδη δέχεται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες χωρίς να προσφέρει καμία παροχή, καντίνες, ομπρελοκαθίσματα, θαλάσσια μέσα αναψυχής. Μια εικόνα που δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο και εκθέτει τόσο το νησί όσο και τη χώρα μας μεσούσης της τουριστικής περίοδου, επισημαίνεται στο έγγραφο του Δήμου Σκιάθου. Η όλη διαδικασία αυτή έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Οι Κουκουναριές αυτή τη στιγμή έχουν κόσμο, έχουν αρκετό κόσμο, δεν έχουν να πιούν ούτε ένα ποτήρι νερό. Χθες, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο Δήμος Σκιάθου λαμβάνει απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλια, η οποία σημειώνει ότι δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της ΕΤΑΔ ούτε της Κτηματικής Υπηρεσίας η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραλία των Κουκουναριών. Η κυρία Κόλια προτρέπει τον Δήμαρχο Σκιάθου να διενεργήσει τη δημοπρασία, επισημένοντας ότι η διαχείριση της παραλίας έχει ανατεθεί στο Δήμο από την ΕΤΑΔ μέχρι το 2025. Αυτή τη στιγμή έχει 2 email επίσημα από την ΕΤΑΔ και από την Δηματική που του λένε ξεκίνα τη δημοπρασία. Γιατί δεν ξεκινάει τη δημοπρασία ο Δήμαρχος? Αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε εσείς τον ίδιο. Αν πάρετε απάντηση να μας πείτε και εμάς. Δυστυχώς ούτε εμείς έχουμε απάντηση. Εμείς φωνάζουμε εδώ και καιρό. Γνωρίζουμε ποιο είναι το μίσθωμα για αυτή την παραλία, κύριε Πασχαλή? Ξέρω, έχω πέρσει μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023. Που είχε πληρώσει ο Δήμος καταβολή οφειλής ποσού 107.610 ευρώ στην ΕΤΑΔ για το 20% των Κουκουναριών.